Νέες και νέοι έφηβοι βουλευτές, αρχίζει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της 24ης Συνόδου της Βουλής των Εφήβων. Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά όλη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη σημερινή συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην, κύριε αρχηγέ, διακεκριμένος Εύελπης όταν σπούδαζε στη Σχολή Ευελπίδων, στην ηλικία σας, λίγο μεγαλύτερος. Ο κύριος Βασίλειος Κεγκέρογλου, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Κινήματος Αλλαγής, ως εκπρόσωπος της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Κινήματος Αλλαγής, κυρίας Γεννηματά. Ο κύριος Γεώργιος Λαμπρούλης, έκτος Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Απόστολος Αυδελάς, 7ος Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Ελληνικής Λύσης, και ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του ΜΕΡΑ 25. Παρευρίσκονται επίσης οι πρώην πρόεδροι της Βουλής, ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, επί προεδρίας του οποίου κυρίου Απόστολου Κακλαμάνη ξεκίνησε ο θεσμός της Βουλής των Εφήβων. Ο κύριος Βύρον Πολύδωρας, και ο κύριος Νικόλαος Βούτσης. Καθώς επίσης και τα μέλη του σημερινού Προεδρείου της Βουλής, ο κύριος Αθανάσιος Μπούρας, τρίτος Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Δημήτριος Βίτσας, τέταρτος Αντιπρόεδρος της Βουλής, και η κυρία Σοφία Σακοράφα, 8η Αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρίστανται ακόμη η Γενική Γραμματεύς του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, κυρία Νίκη Μαρονίτη, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, κύριος Κώστας Μαυριάς, ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάκης, Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο κύριος Βασίλειος Μπαγιώκος, Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, και ο κύριος Κωνσταντίνος Δαλαγγέλης, Ειδικός Θεματικός Γραμματέας της Βουλής, καθώς και βουλευτές. Παρίστανται επίσης η κυρία Έλλη Δρούλια, η κυρία Κατερίνα Ζαμπέλη, ο κύριος Μιχάλης Σπουρδαλάκης και ο κύριος Δημήτριος Ζαζάς, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Τέλος, παρευρίσκονται εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προγράμματος της Βουλής των Εφήβων οι κυρίες και κύριοι Μαρία Μάρκου, Δήμητρα Μακρινιώτη, Ακριβή Γεωργούση, Ιωάννα Δεκατρή, Θεόνη Κουφονικολάκου, Νάνση Ταλούμη
και Πέτρος Χαραβιτσίδης, καθώς και Βασίλης Τσάφος και Λάμπρος Πόλκας. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση και λόγω της ιδιότητάς της προφανώς, αλλά εκπροσωπώντας και τον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν εισέλθουμε στην ημερήσια διάταξη και πάρατε το λόγο, σας μοίρασα ένα φάκελο που έχει μέσα δύο φωτογραφίες, είναι για μετά, δύο φωτογραφίες, δείτε το, δύο φωτογραφίες από δύο σπουδαία αγάλματα της αρχαιότητος. Επειδή ξέρω ότι πήγατε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και είδατε και μία λαμπρή παράσταση τον Ιδίποδα Τύρανο. Μετά τις ομιλίες σας, θα υποστείτε μία σύντομη δική μου ομιλία που θα σας εξηγήσω το νόημα αυτών των δύο φωτογραφιών που σας έχω μοιράσει. Τώρα όμως είμαστε για να δοθεί ο λόγος σε εσάς και εισερχόμαστε στην ειδική ημερήσια διάταξη που έχει τίτλο «Συζήτηση επί του θέματος ανθρώπινα δικαιώματα των ομάδων εργασίας της Βουλής των Εφήβων που αποτελούνται από μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης λυκείου σχολείων της Ελλάδος καθώς και ΕΠΑΣ του ΑΕΔ που μετήχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων Βήματα Δημοκρατίας, κάνοντας πράξη τη συμμετοχή 24η Σύνοδος 2018-2019. Να πούμε ότι φέτος στο πρόγραμμα μετέχουν ως παρατηρητές 6 μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν, ξεχώρισαν στους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς της Βουλής των Εφήβων. Σύμφωνα με το συνολικό πρόγραμμα θα μιλήσουν οι αγορητές των 6 ομάδων εργασίας στις οποίες συζητήθηκε το θέμα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε αγορητής θα έχει χρόνο ομιλίας 5 λεπτά προκειμένου να παρουσιάσει όσα συζητήθηκαν στην ομάδα εργασίας στην οποία μετήχε. Θα παρακαλέσω να τηρήσουμε τον χρόνο των 5 λεπτών σεβόμενοι το δικαίωμα που έχουν όλοι να μιλήσουν, αλλά και για να δώσετε ένα μάθημα στους μεγαλύτερους βουλευτές που συνήθως δεν τηρούν το χρόνο τους. Ας πρωτοτυπήσει η Βουλή των Εφήβων και ας διδάξει και τη Βουλή των Μεγαλυτέρων. Σεβόμενοι όμως το δικαίωμα που έχουν όλοι να μιλήσουν και να μπορέσουν να διατυπώσουν με άνεση τις απόψεις τους. Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής επικρατείας, κύριος Θωμάς Κοτρότσιος, αγορητής της πρώτης ομάδας εργασίας με θέμα δημοκρατία-δικαιώματα, 1, 2, 3, έχουμε δημοκρατία, τον καλό συνεπώς να έρθει στο βήμα και να λάβει το λόγο. Κύριε Κοτρότσιο, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, ονομάζομαι Θωμάς Κοτρότσιος όπως προαναφέρθηκε και έρχομαι από την περιφέρεια της Λάρισας. Στην ομάδα μας εργαστήκαμε και προβληματιστήκαμε στην θεματική της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρώτο βασικό ενδιαφέρον μας σχετίζεται με την καθημερινότητα, τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις μας. Επομένως, αναγκαστικά σχετίζεται με το σύγχρονο σχολείο. Όλες και όλοι οι συνάδελφοι επισήμαναν τις ελλείψεις και τις ασάφειες που προσβάλλουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως προστατεύεται από την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών και είμαστε σήμερα εδώ για να σας πούμε ότι δεν ενθαρρύνονται και δεν προστατεύονται αρκετά. Από τα ελληνικά σχολεία λείπουν οι ψυχολόγοι, προκειμένου να ανακουφίσουν τις μαθήτριες και τους μαθητές από τις ανησυχίες τους σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Λείπουν οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν την ικανότητα να σχετίζονται ουσιαστικά και να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές. Δεν τα γνωρίζουμε όλα.
Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι το σχολείο δεν τιμά τις δυνατότητες και τα ταλέντα μας. Προτείναμε στο πλαίσιο αυτό θεσμικές παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας και να βοηθήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μας και της προσωπικότητάς μας, να προσφέρουν την δυνατότητα έγκυρης διαχείρισης προβλημάτων και να αναβαθμίσουν συνολικά την εκπαιδευτική εμπειρία. Η βασική μας άποψη είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους θα έπρεπε να γίνεται από τα ίδια τα παιδιά. Ακόμη, λογικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς την παιδαγωγική τους επάρκεια, τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν με τη σχολική τάξη, την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία τους σε ό,τι αφορά την επαφή με τα παιδιά. Και θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση για όσους και όσες εξ αυτών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Οι συνάδελφοί μου πρότειναν επίσης την ενεργοποίηση και ενίσχυση μαθητικών κοινοτήτων και του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης. Πρέπει να κατανοήσετε τι σημαίνει για μας ο θεσμός αυτός. Σε ένα περιβάλλον έντασης, σχολικής βίας ή διακρίσεων, υπονομεύουμε καθημερινά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τόσο εμείς όσο και οι εκπαιδευτικοί τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν στο περιορισμό αυτής της έντασης και στη συμφιλίωση με τη διαφορετικότητα. Φαντάζει μια λύση εφικτή και κοντά στη βάση της δημοκρατικής αντίληψης. Επίσης, πώς μπορούμε να ζητάμε αναλυτική και κριτική σκέψη από νέους ψηφοφόρους, εάν το δικαίωμα αυτό δεν έχει ασκηθεί ήδη από το σχολείο μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών, που προς το παρόν δυστυχώς φαντάσουν μόνο διακοσμητικές. Γνωρίζουμε όλοι την τραγική κατάσταση των υποδομών των σχολείων, από τις υλικές ζημιές, τα προβλήματα θέρμανσης και την έλλειψη υποδομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στην έλλειψη εργαστηρίων για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η δαπάνη για την παιδεία στην χώρα, αλλά με βάση τα παραπάνω μπορούμε να σας πούμε ότι δεν επαρκεί. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, όπως αναδύθηκε από τις συζητήσεις με τους συναδέλφους βουλευτές, σχετίζεται με τις κοινωνικές ανισότητες και τις διακρίσεις. Μας απασχόλησε ιδιαίτερα η εξής φράση: μιλάμε για ισότητα ανδρών και γυναικών. Μιλάμε για ισότητα μεταξύ πολιτών. Δεν υφίσταται στις αμοιβές, δεν υφίσταται στο σχολείο, δεν υπάρχει στην οικογένεια και σίγουρα δεν προωθείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ζήτημα είναι το τι θέλουμε. Τι έχουμε επιλέξει συλλογικά για την κοινωνία μας. Αν πράγματι η ισότητα είναι μία από τις αδιαπραγμάτευτες αξίες αυτής της δημοκρατίας, θα πρέπει να τους καταστήσουμε όλους συμμέτοχους σε αυτή τη διαδικασία. Με κάποιο τρόπο, όλοι οι μαθητές ζήτησαν τον αποτελεσματικότερο έλεγχο για την προώθηση της ισότητας. Προτείναμε την κινητοποίηση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την διοργάνωση ζωντανών και πλούσιων συζητήσεων στην τοπική κοινωνία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη βελτίωση της στάσης τους απέναντι σε ό,τι τους φαίνεται ξένο. Στο σχολείο, η προστασία από διακρίσεις είναι δύσκολη υπόθεση. Χρειάζεται παραγωγικός χρόνος σε βιωματικές δραστηριότητες, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μάθουν να χτίζουν την ταυτότητά τους με βάση τις δικές τους επιθυμίες και όχι τον φόβο τους για τους άλλους. Τέλος, αναρωτηθήκαμε όλες και όλοι για ένα ζήτημα επί της διαδικασίας. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να το μοιραστούμε μαζί σας. Τι νόημα έχει πραγματικά η Βουλή των Εφήβων? Υλοποιήθηκαν ποτέ οι προτάσεις μας? Απαντώνται γραπτά ή εμπεριστατωμένα τα ερωτήματά μας? Εκτιμούμε τις εμπειρίες που μας προσφέρει αυτή η διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε παρά να σας ρωτήσουμε ευθέως. Αυτό που φέρνουμε με τη σκέψη και τη συμμετοχή μας γίνεται ποτέ πράξη? Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοτρότσιο και για την τήρηση του χρόνου, αλλά και για το ουσιαστικό περιεχόμενο της ομιλίας του, το οποίο προφανώς είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και επεξεργασίας στην πρώτη ομάδα με θέμα δημοκρατία και δικαιώματα. Και θα ήθελα να πω, πριν δώσω το λόγο
στην έφηβο βουλευτή κυρία Κυμπουροπούλου, θα ήθελα να πω ότι συγκράτησα τη σημασία των μαθητικών κοινοτήτων, αλλά και τη σημασία της αξιολογήσεως των εκπαιδευτικών που θέτεται ως μία ανάγκη για την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς εσάς παιδείας. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο σήκωσε και σηκώνει πολλή συζήτηση και θέτεται μία πολύ βασική παράμετρο σε αυτό το ζήτημα της δικής σας ματιάς. Λέτε στην πολιτεία, εδώ, από τη Βουλή, ότι η αξιολόγηση των καθηγητών είναι ένας τρόπος εμείς να έχουμε, μέσω της αναβάθμισης του επίπεδου των καθηγητών, καλύτερη παιδεία. Να διεκδικήσουμε δηλαδή αυτό το δικαίωμα. Και επειδή ρωτήσατε αν αυτά που λέτε τόσα χρόνια στις 24 συνόδους της Βουλής των Εφήβων εισακούγονται, σε λίγο που θα είναι εδώ και η Υφυπουργός Παιδείας και θα σας μιλήσει, θα καταλάβετε ότι και η αξιολόγηση και άλλες παράμετροι που θέτετε είναι πράγματα τα οποία θα δρομολογηθούν με τον καλύτερο και αντικειμενικότερο και ουσιαστικότερο τρόπο, γιατί στόχο θα έχουν ένα μόνο, να έχετε καλύτερη, ωφελημότερη, χρησιμότερη, πιο σύγχρονη παιδεία που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις αυριανές σας υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι τον κύριο Θωμά Κοτρότσιο. Και το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Β' Περιφερίας Θεσσαλονίκης, Ερμιόνη Κυμπουροπούλου. Αγορήτρια της Β' Ομάδας Εργασίας, με θέμα ευάλωτες ομάδες, ανισότητες, δρόμοι ανοιχτοί, δρόμοι μετεμποδίων. Την καλώ να έρθει στο βήμα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμοι εφηβουλευτές. Ονομάζομαι Κυμπουροπούλου Ερμιόνη, είμαι από το νομό Θεσσαλονίκης και βρίσκομαι σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος της δεύτερης ομάδας της 24ης Συνόδου της Βουλής των Εφήβων με θέμα δρόμοι ανοιχτοί, δρόμοι μετεμποδίων. Ανισότητες σε ευάλωτες ομάδες. Στα πλαίσια του θέματος αυτού ασχοληθήκαμε με τους εξής θεματικούς τομείς. Δημοκρατία, ρατσισμός, σεξουαλικός προσανατολισμός, εργασιακά δικαιώματα, φεμινισμός, ψήφος στα 17 και ένταξη μειονοτήτων στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες όπως η συγγραφή άρθρων, η ενημέρωση μαθητών με ερωτηματολόγια, θεατρική παράσταση στη νοηματική γλώσσα, επίσκεψη στο σοφρονιστικό ίδρυμα και διαπολιτισμικό σχολείο και συνέντευξη σε μετανάστες. Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις γίνεται όλο και πιο κατανοητό το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή κέραιων αλλαγών. Κάθε πρωτοβουλία είναι μια επένδυση. Σε έναν κόσμο πλήρους διασύνδεσης, κάθε επιλογή συνεπάγεται μια σειρά επιπτώσεων. Κάποιον που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να σταθμίσουμε, αλλά και πολλών αστάθμητων. Ζητούμενό μας λοιπόν η επιλογή των προτάσεων αυτών που όχι μόνο θα αποτελέσουν βέλτιστες λύσεις στα ζητήματα που μας δίνονται, αλλά και λύσεις με το μικρότερο ποσοστό ζημίας σε παιδεία με τα οποία εφάπτονται. Δεδομένων όλων αυτών λοιπόν και των θεματικών τομέων με τους οποίους ασχοληθήκαμε, η ομάδα μου και εγώ προτείνουμε. Πρώτον, την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του συνηγόρου του πολίτη, ώστε να κατηχηρωθεί η δυνατότητα εκπροσώπησης και υπεράσπισης περισσότερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ επίσης και την εκπροσώπησή του από τους ήδη υπάρχοντες κοινωνικούς λειτουργούς σε φορείς όπως οι φυλακές, τα κέντρα απεξάρτησης και τα κέντρα υποδοχής προσφύγων, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προβολή του. Επιπλέον, αναζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για να ληφθεί μια απόφαση σε μια δικαστική υπόθεση, ούτως ώστε να μην καθίσταται αποτρεπτικός παράγοντας αυτός. Δεύτερον, προτείνουμε την αξιοποίηση κονδυλίων που χορηγούνται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ώστε να γίνεται ενημέρωση από ειδικούς κοινωνιολόγους ψυχολόγους με θέμα την ισότητα και τη δικαιοσύνη στα σχολεία. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την εξειδίκευση ορισμένων ΜΚΟ σε θέματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κρίνεται ότι η συμβολή του στην ευαισθητοποίηση των μελλοντικών πολιτών μπορεί να επιτευχθεί με τη στενή και σε κάποιες περιπτώσεις ήδη υπάρχουσα συνεργασία μαζί τους. Τρίτον, ζητούμε τη δημιουργία ομοιογενών και ολιγομελών τμήματων που θα διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης που λαμβάνουν μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
Η δράση αυτή είναι άμεση δυνατή ως προς την υλοποίησή της, δεδομένου του γεγονότος ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το European Social Fund στα πλαίσια της στοχοθεσίας της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, περί κατοχύρωσης ολοκληρωμένης ανώτατης εκπαίδευσης για τους Ευρωπαίους πολίτες και, υπογραμμίζοντας την ιδρυτική του δέσμευση, ESF projects include but are not limited to education systems, teachers and school children. Τέταρτον, ζητούμε την απέτηση της εφαρμογής του νόμου που διασφαλίζει μία ποσόστοση σε θέσεις εργασίας σε διάφορες επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ένα μέρος των εργαζομένων θα αποτελεί μέλος ευπαθούς ομάδας. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω ενός αλγόριθμου που θα ελέγχει την ποσόστοση της κάθε επιχείρησης και θα ειδοποιεί τον αντίστοιχο υπεύθυνο φορέα σε περίπτωση άνισης κατανομής, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου. Πέμπτον, προτείνουμε την καθιέρωση πλαισίου που θα απαγορεύει την άσκοπη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν στο ποινικό μητρώο κάποιου μετά την αποφυλάκησή του. Στόχος αυτού, η μείωση της στοχοποίησης πρώην φυλακισμένων. Έκτον, ζητούμε την αύξηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των φυλακισμένων που διδάσκουν διάφορες τέχνες στους φυλακισμένους, τα προϊόντα των οποίων βέβαια θα μπορούσαν να φανούν εξαιρετικά προσοδοφόρα για τα ίδια τα επιμορφωτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, οι πόροι που θα αντλούνται θα δαπανώνται ώστε να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των φυλακών και οι ίδιοι φυλακισμένοι θα αποκτούν ένα εφόδιο χρήσιμο μετά την αποφυλάκησή τους και την υγιή ένταξή τους στο κοινωνικό ιστό. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να είναι και καινοτόμα και να διαγείρουν την εγενή ροπή του ανθρώπου στη μάθηση, διοικητεύοντας την ενέργειά του σε παραγωγικά πεδία. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το θέμα το οποίο δόθηκε στην ομάδα μας για κάποιο λόγο ήταν ένα σχήμα οξύμορο. Το θέμα που μας δόθηκε λέγεται «Δρόμοι ανοιχτοί, δρόμοι μεταμποδίων». Και θα θέλαμε να θέσουμε το ερώτημα, μήπως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί διότι όλο το νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει τις ευάλωτες ομάδες, που διασφαλίζει τη δικαιοσύνη ανάμεσα σε αυτές, την ισοτιμία τους, υπάρχει ήδη. Αλλά μήπως ωστόσο οι δρόμοι αυτοί είναι μετεμποδίων, διότι απλούστατα οι νόμοι μας δεν υφίστανται, δεν εφαρμόζονται. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρίσκεται μαζί μας ο Υφυπουργός κύριος Ζαριφόπουλος και προσήλθε και η Υφυπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κυμπουροπούλου για την ομιλία της, η οποία είχε μία εντυπωσιακή απαρίθμηση μελετημένων και στοχευμένων προτάσεων. Υπάρχει μία συνήθεια να ευδοκιμεί ανεξαρτήτως ηλικίας του ομιλητή στη χώρα μας ο λεγόμενος καταγγελτικός λόγος, η σκέτη καταγγελία. Είναι εντυπωσιακό πως σήμερα στη Βουλή των Εφήβων επικρατεί ένας άλλος λόγος, γόνιμος, ο οποίος ενώ στην αρχή διαπιστώνει κακώς κείμενα, έχει συγκεκριμένες προτάσεις διορθώσεως, βελτιώσεως, με εισηγήσεις, με τεκμηρίωση και θεμελίωση και η ομιλία που ακούσαμε προηγουμένως από την έφηβη βουλευτή Β' Περιφερίας Θεσσαλονίκης είχε ακριβώς αυτή την ουσιαστική συνδρομή. Έχουμε μεταξύ των άλλων επιτροπών και επιτροπή εδώ που ασχολείται με τη βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης της χώρας και του σοφρονιστικού συστήματος. Και ιδίως τις τελευταίες σας παρατηρήσεις που αφορούν αυτό τον τομέα, που είναι ευπαθέστατος, θα μου επιτρέψετε να τις διαβιβάσω και προσωπικά προς αυτή την επιτροπή. Το τελευταίο ερώτημα που θέσατε, θα το έλεγα θανάσιμο ερώτημα, αν εφαρμόζονται οι νόμοι, γιατί νόμους έχουμε, αλλά αν εφαρμόζονται, έχουμε την τύχη εμείς ως Βουλή όχι μόνο να ψηφίζουμε τους νόμους, αλλά μέσω μιας δεύτερης αρμοδιότητας που έχει η Βουλή, που δεν είναι να ψηφίζει νόμους, αλλά να ελέγχει την κυβέρνηση, μπορεί ταυτόχρονα και να εγκαλεί, να κριτικάρει, να παρακολουθεί, να ερωτά την κυβέρνηση για την τήρηση των νόμων που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ακόμη πιο κρίσιμο από την ψήφισή της. Οπότε είπατε στο κατάλληλο μέρος αυτό το ερώτημα, το ρητορικό που έπρεπε
να λεχθεί και σας συγχαίρω γι' αυτό. Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Λάρισσας Πασχάλης Ντεγκούδης. Αγορητής της τρίτης ομάδας εργασίας με θέμα αλληλεγγύη εθελοντισμός. Κράταμε να σε κρατώ. Τον καλό να έρθει στο βήμα για το πεντάλεπτό του. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ της Βουλής, αξιότιμοι υπουργοί, αγαπητοί επιβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Ντεγκούδης Πασχάλης και προέρχομαι από τη Λάρισα. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την τρίτη ομάδα με θέμα εθελοντισμός και αλληλεγγύη. Φανταστείτε μια ιδανική κοινωνία, στην οποία οι άνθρωποι θα προσέφεραν ιδιωτελώς το χρόνο τους για να την ωφελήσουν. Μια κοινωνία η οποία θα διέπεται από την αλληλοϋποστήριξη και τον αλτρουισμό. Αυτή την κοινωνία φανταστήκαμε κι εμείς. Άγνωστοι, με διαφορετικές εμπειρίες, δράσεις, ιδεολογίες, όμως με κοινά όνειρα. Κάτι το οποίο μας έκανε να νιώθουμε σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Δείξαμε θέματα που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Κάναμε λόγο για ζητήματα που μπορεί να ακούγονται διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά όλα κινούνται γύρω από τον ίδιο άξονα. Η εκπαίδευση, ευπαθείς ομάδες, ο ρατσισμός, η διαφορετικότητα, η ατομική ευθύνη, η συλλογική δράση, η κρατική πρόνοια και ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η ελεημοσύνη, η ισοτιμία ή η σχέση εξουσίας, ο εθελοντισμός και οι ενεργοί πολίτες. Μέσα από τις συζητήσεις μας, τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και τον κοινό μας προβληματισμό, αναζητήσαμε προτάσεις και καταλήξαμε στο ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις. Οι προτάσεις μας αυτές προέκυψαν, όπως είναι φυσικό, από ένα επικοδομητικό διάλογο, τόσο στις επιμέρους ομάδες, όσο και στην ελλομέλεια, κατά τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λιάκο, βουλευτή του Κοινοβουλίου. Ως μαθητές και μαθήτριες, ευηβουλευτές, εκπροσωπώντας ο καθένας τη δικιά του ομάδα από το σχολείο του, που εργαστήκανε μήνες σε σχετικά θέματα, έχουμε φωνή και άποψη. Αδράξαμε λοιπόν την ευκαιρία που μας δόθηκε να εκφράσουμε τις απόψεις μας και οι προτάσεις στις οποίες καταλήξαμε είναι οι εξής. Αρχικά, η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της επικράτειας είναι πρώτο μέλημα για εμάς, καθώς πρέπει να αποφευχθεί η κατάχρηση των φυσικών πόρων και να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο το περιβάλλον. Η φύση μας αγκαλιάζει εδώ και αιώνες, και ήρθε λοιπόν καιρός να την αγκαλιάσουμε κι εμείς. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε πως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι απαραίτητη για την ενεργειακή επάρκεια των σχολικών υποδομών. Δεν μπορούμε όμως όλα να τα αφήσουμε στα χέρια της τεχνολογίας. Από πλευράς μας, θα ήταν θεμητό να ακολουθήσουμε δράσεις όπως δεντροφύτευση στους προαύριους χώρους του σχολείου με σκοπό την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Αυτές τις δράσεις τις αγκαλιάζει το αίσθημα του εθελοντισμού, το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχυθεί μέσω της εκπαίδευσης. Κρίνουμε λοιπόν πως η ύπαρξη δύο ωρών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου οι μαθητές θα συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις, θα ζουν τη δυνατότητα καλλιέργειας της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Παράλληλα, προγράμματα ίδιου χαρακτήρα που θα μπορούν να αναπτύσσονται από έμπειρους και καταξιωμένους υπεύθυνους στον χώρο αυτό, θα μπορούν να συνδυαστούν με την παραπάνω πρόταση. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι χρειάζονται κάποιο κίνητρο. Κάτι που θα τους κινητοποιήσει να υιοθετήσουν την εθελοντική αυτή συμπεριφορά. Για νέους ηλικίας 13 έως 18 ετών, η μεγαλύτερη και κυριότερη πρόκληση είναι πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, προτείνουμε την οριοδότηση των μαθητών και των μαθητριών που θα συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις αναγνωρισμένες από ειδικούς οργανισμούς. Η κίνηση αυτή της πολιτείας πιστεύουμε θα είναι καταλυτική για την ενεργοποίηση της εθελοντικής συμπεριφοράς των νέων. Κάποιοι βέβαια θα ισχυριστούν ότι καλλιεργούμε έτσι την ιδιοτέλεια και τη χρησιμοθυρία. Αλλά αγαπητοί βουλευτές, ο πραγματικός στόχος είναι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ανιδιοτελή προσφορά. Όμως δεν είναι μόνο η εκπαίδευση που θα μπορέσει να συμβάλλει στην ενίσχυση του εθελοντισμού. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν μηνύματα αλληλεγγύης, των οποίων το κόστος είτε θα είναι μειωμένο είτε θα καλύπτεται ολοκληρωτικά από το κράτος. Πώς όμως θα μπορέσουμε να προάγουμε τον εθελοντισμό, εάν πρώτα δεν έχουμε επιτύχει κοινωνική συνοχή και ευημερία? Είναι ευρέως γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, ένα κρίσιμο ζήτημα απασχολεί την Ελλάδα, το προσφυγικό. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, κρίνεται αδύνατη ανάγκη η πολιτεία μέσω χρηματοδότησης να καλύπτει τις ανάγκες των πληγέντων και έτσι το έργο των εθελοντικών ομάδων να αποβαίνει αποτελεσματικότερο. Αναντίρρητα, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους επαγγελματική αποκατάσταση, στην οποία θα δράσει ως αρρωγός στη διασφάλιση της συνθήκων διαβίωσης και ομαλής ένταξής στην κοινωνία. Φυσικά, η δράση των εθελοντικών ομάδων δεν αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει το κράτος και την πολιτεία, αλλά μέσω αξιοπρεπού συνεργασίας να επιτευχθούν καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ως έφηβοι, ανησυχούμε για την επόμενη μέρα, για τον συνάνθρωπο.
Σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους και να φτάνουν στη χώρα μας ως πρόσφυγες. Προφανώς, η ευθύνη έχουν όλοι τα ψηλά ιστάμενα πρόσωπα και κυρίως η πολιτεία, η οποία ανεβάλλει να μεριμνήσει για την υγεία και την ασφάλειά τους, ανάγκες σημαντικές για την επιβίωση. Η προσφορά αυτή, μακροπρόθεσμα, θα δώσει απλόχερα τη δυνατότητα γλωσσικής καλλιέργειας και εκπαίδευσης, η οποία με τη σειρά της θα συντείνει στην ευκολότερη και πιο άμεση απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Εμείς οι νέοι, οραματιζόμαστε μια κοινωνία απαλλαγμένη από αισθήματα κατωτερότητας και παθητικότητας. Μια κοινωνία η οποία θα θεωρείται φυσιολογική διαφορετικότητα, καθώς εκεί βασίζεται η δημοκρατία, στην πολυφωνία και στη συλλογικότητα. Μπορεί να ακούτε τώρα τη φωνή μου, αλλά μιλάμε όλοι και όλες. Νοιαζόμαστε όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους άλλους. Και όπως έλεγε και ο Ποσέα, ως Πεσόα, να είσαι πληθυντικός όπως το σύμπαν. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πασχάλη Ντεγκούδη για την ενδιαφέρουσα ομιλία του πάνω στην ενότητα αλληλεγγύη εθελοντισμός. Συγκράτησα την ενδιαφέρουσα πρόταση, κυρία Ζαχαράκη, ώστε τα σχολεία να ενταχθούν πλήρως στη διαδικασία της οικολογικής λειτουργίας τους, όχι πια για λόγους συμβολισμού. Ο συμβολισμός είναι για άλλες ανέμελες εποχές, αλλά για λόγους ουσιαστικής άμυνας στο πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, οι προθεσμίες είναι πλέον ασφικτικές να τηρήσουμε κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, το λέει και ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι, που δεν έχουμε πια την πολυτέλεια των συμβολικών κινήσεων. Πρέπει να ενταχθεί δυναμικά και συνολικά στη ζωή μας η οικολογική διαχείριση και νομίζω πως η ιδέα τα σχολεία να έχουν ενεργειακά αποθέματα, να έχουν λειτουργία, να έχουν άμυνα κατά της σπατάλης ενέργειας με σύγχρονους τεχνολογικούς τρόπους είναι μία αδύρυτη ανάγκη και κυρίως θα εξοικειώσει τους αυριανούς πολίτες της χώρας στην προστασία του περιβάλλοντος, όχι σαν ένα χόμπι ή σαν μια ενασχόληση για το Σαββατοκύριακο ή για κάποια Σαββατοκύριακα, αλλά σαν μια στάση που θα αφορά τη συνολική ζωή τους. Επίσης, συγκράτησα αυτά που είπατε σωστά για τους πρόσφυγες και θα ήθελα να σας πω, επειδή οι χώροι, οι τείχοι, εδώ μέσα έχουν μνήμες και παρελθόν. Θα ήθελα να σας πω, ίσως δεν το ξέρετε, αυτός ο χώρος εδώ χρησιμοποιήθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή μετά το 1922 και πριν γίνει κοινοβούλιο, έγινε μετά από 10 χρόνια από αυτό, χρησιμοποιήθηκε σαν τόπος φιλοξενίας προσφύγων για αρκετό καιρό της Μικρασιατικής καταστροφής. Και τα θεωρία και άλλοι χώροι, δεν ήταν ακριβώς έτσι τότε, φιλοξένησαν εκατοντάδες Έλληνες που ήρθαν από την Σμύρνη, από την Ιωνία, μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Έχει μνήμες προσφοράς και θαλπορής προς τον προσφυγικό ελληνισμό αυτός ο χώρος και ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε για την συμπαράσταση που πρέπει να δείχνουμε προς τον προς τους πρόσφυγες. Όσον αφορά στον εθελοντισμό, επειδή είστε σε ηλικία που μπορεί να μην θυμάστε το ρόλο του εθελοντισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα πριν από 15 χρόνια, ήθελα να ξέρετε ότι στην πρόσφατη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, δηλαδή για την αλλαγή του πιο βασικού νόμου του κράτους που δεν αλλάζει για ψήλου πίδημα και κάθε τόσο, αλλάζει κάθε 5 χρόνια με μια αργόσυρτη και βαρισίμαντη διαδικασία. Στην πρόσφατη λοιπόν διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος συζητήσαμε πολύ μεταξύ άλλων και για την συνταγματικοποίηση του εθελοντισμού, να υπάρξει δηλαδή μια προστασία από τον υπέρτατο νόμο της πολιτείας
της εθελοντικής δράσης, αλλά και με τη διδακτική έννοια που θα είχε εάν αυτό έμπαινε στο Σύνταγμα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, κύριε εκπρόσωπε της Λάρισας, οι προτάσεις σας για τον εθελοντισμό και θα ήθελα και πάλι να σας συγχαρώ. Προχωρούμε λοιπόν και το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Β' Αθήνας, Ευθυμία Σιδηροπούλου. Αγορήτρια της τέταρτης ομάδος εργασίας με θέμα τέχνη, περιβάλλον, τοπική ιστορία. Περί τέχνης και ιστορίας. Την καλώ να έρθει στο Βήμα και να λάβει το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί και Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευθυμία Σιδηροπούλου και εκπροσωπώ το πρώτο Γενικό Λύκειο Ταύρου, καθώς και την τέταρτη ομάδα εργασίας, περί τέχνης, περιβάλλοντος και τοπικής ιστορίας. Αυτές τις τρεις μέρες που προηγήθηκαν, γνωρίσαμε κορίτσια και αγόρια από όλη την Ελλάδα, με τα οποία συνεργαστήκαμε προκειμένου αρχικά να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλάβαμε στα σχολεία μας όσον αφορά την ευρύτερη θεματική της φετινής Βουλής των Εφήβων που ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με κριτήριο της εργασίας που κάναμε στο σχολείο, ενταχθήκαμε στην ομάδα αυτή που ασχολήθηκε με το τρίπτυχο περιβάλλον, τέχνες και τοπική ιστορία. Δουλέψαμε και εργαστήκαμε με βιωματικούς τρόπους και ανταλλάξαμε τις θέσεις μας σε μικρότερες ομάδες και σήμερα ερχόμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις που προέκυψαν από όλες τις διεργασίες. Πρώτα, θα συζητήσουμε για τα δικαιώματά μας, για ένα βιώσιμο περιβάλλον και την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης. Πρώτον, ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την αειφορία και τη βιωσιμότητα τόσο μέσα από την υλοποίηση ενδοσχολικών ή και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και επισκέψεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όσο μέσα από το θεσμικό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Επίσης, επικαιροποίηση των σχολικών βιβλίων με τα νέα δεδομένα για την παγκόσμια οικολογική κρίση, παροχή κινήτρων στους μαθητές και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δεύτερον, βελτίωση των σχολικών υποδομών με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αυτόνομη λειτουργία τους με οικολογικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης φιλικών προς το περιβάλλον, δομικών υλικών και αξιοποίηση των απορριμμάτων του σχολείου για την παραγωγή ενέργειας. Τρίτον, χρήση μέσων μεταφοράς που δεν δημιουργούν εκπομπές βλαβερών αερίων, όπως για παράδειγμα τα υλικά αυτοκίνητα και τα ποδήλατα. Ως προς τη θεματική της τέχνης, προτείναμε τα εξής. Πρώτον, πρόθεση της καλλιτεχνικής αγωγής σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ως μέσο έκφρασης, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας. Δεύτερον, καθιέρωση της ημέρας τέχνης στα σχολεία, που θα είναι αφιερωμένη τόσο σε ανθρώπους της τέχνης και στο έργο τους, όσο και στις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών, οι οποίες θα μπορέσουν να αναδειχθούν και μέσα από καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, οπότε και προτείνουμε την επαναφορά τους σε πανελλαδικό επίπεδο. Τρίτον, δημιουργία αίθουσας τέχνης σε κάθε σχολείο, δηλαδή μιας μικρής συλλογής δημιουργημάτων των μαθητών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που θα έχουν προκύψει κατά τις δραστηριότητές τους. Τέταρτον, ανάδειξη καλλιτεχνικών προτύπων μέσω της νεανικής τέχνης, προϊόντα της δικής τους πηγαίας έμπνευσης, μακριά από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβο της εμπορευματοποίησης. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην ποιοτική τέχνη. Ο τελευταίος άκνος πάνω στον οποίο συνεργαστήκαμε είναι η τοπική ιστορία και πιο συγκεκριμένα επισημάνομαι τα εξής. Αρχικά, δικαίωμα πρόσβασης σε πρωτογενείς πηγές με παράλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αφενός για τη διάσωση και καταγραφή τους και αφετέρου για την πιο βιωματική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος. Δεύτερον, διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών με θέματα που θα αφορούν την τοπική ιστορία, που θα είναι συνδεδεμένη τόσο με τα προγράμματα του σχολείου, όσο και με την πολιτική αυτοδιοίκηση, με συλλόγους και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Ανακεφαλαιώνοντας, διεκδικούμε να είμαστε παρόντες και παρούσες. Ενεργοί πολίτες, τόσο στη μικρή κοινωνία που ζούμε, όσο και στο παγκόσμιο χωριό, με στοχευμένες δράσεις για το περιβάλλον, τις τέχνες, την τοπική ιστορία, δηλαδή τον πολιτισμό μας. Είμαστε λοιπόν
η πρώτη γενιά που συνειδητοποιεί το πρόβλημα και η τελευταία που μπορεί να το αλλάξει. Ευχαριστούμε. Είναι μαζί μας και ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Γεραπετρίτης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Και έλεγα πριν, κύριε Γεραπετρίτη, στους έφηβους βουλευτές, για την συζήτηση που κάναμε στην αναθεώρηση του συντάγματος στην προηγούμενη Βουλή, για την ιδέα να συνταγματοποιηθεί ο εθελοντισμός. Ήταν ιδέα του κυρίου Γεραπετρίτη. Αυτό το μυστικό σας το λέω τώρα. Ευχαριστούμε την κυρία Σιδηροπούλου για την ομιλία της, η οποία, ομολογώ, κυρία Σιδηροπούλου, με ενέπνευσε για αυτά που σας μοίρασα και θα σας μιλήσω αφού ακούσουμε εσάς, γιατί έχουν θέμα σύντομο την τέχνη. Και παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον η άποψή σας για την καθιέρωση και την ενίσχυση καλλιτεχνικών προτύπων εργασίας καλλιτεχνικής των παιδιών μέσω ενίσχυσης παρόμοιων πρωτοβουλειών για προϊόντα, όπως λέτε, της δικής τους πηγαίας έμπνευσης μακριά από στερεότυπα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Και αυτό μου θύμισε κάτι που είχα διαβάσει στην ηλικία σας όταν ήμουν. Είχε γράψει ένας σπουδαίος Άγγλος ποιητής, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ότι φιλοδοξία μου είναι να κάνω το λαό φιλότεχνο και όχι την τέχνη φιλολαϊκή. Ανέβασε πολύ τον πήχη δηλαδή. Και αυτή η πρόταση που έχετε εδώ ανεβάζει τον πήχη για την νεανική υποβοήθηση της νεανικής τέχνης από νωρίς για σας, όταν λέτε ότι θέλετε αυτό να γίνει μακριά από πρότυπα μαζικότητας και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Μιλάτε για το περιβάλλον και συνεχίζετε τη σκυτάλη από τον προηγούμενο ομιλητή και θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ σύντομα, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο καυγάδες, είναι και σκυταλοδρομία. Η Βουλή, η οποία είναι ένα αριστούργημα κτηριακό, διατηρηταίο, προστατευμένο, παραδοσιακό, έχει δρομολογήσει μία διαδικασία διαγωνιστική για να βελτιώσει το λεγόμενο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να έχει εγκαταστάσεις, παράθυρα και άλλες εγκαταστάσεις που αποτρέπουν τη σπατάλη ενέργειας. Να γίνουμε δηλαδή ένα κτίριο σύγχρονο που θα κάνουμε έντονη εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή τη δουλειά την ξεκίνησε ο προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής, που είναι εδώ, ο κύριος Βούτσης. Θα έχω την τύχη, στο πλαίσιο όχι των καυγάδων, αλλά της σκυταλοδρομίας που σας είπα, γιατί αυτή είναι η σωστή έννοια της πολιτικής, να παίρνεις τα πράγματα από ένα σημείο και να το πηγαίνεις πολύ παραπέρα. Θα έχω την τύχη αυτό να το προχωρήσω και να το ολοκληρώσω. Αυτό είναι μια άλλη μορφή του πώς γίνεται η πολιτική, όχι όπως συνήθως τη βλέπετε και σας απογοητεύει, αλλά όπως είναι συχνά και που ίσως δεν προβάλλεται τόσο, επειδή ο καυγάς πουλάει εντός εισαγωγικών περισσότερο. Υπάρχουν και αυτές οι εκδοχές της πολιτικής και θέλω να το ξέρετε. Και επειδή αυτά που μας λέτε και αυτά που ζητάτε είναι και αυτά μια μορφή σκυτάλης προς εμάς που έχουμε τις ευθύνες μέχρι να τις αναλάβετε εσείς, νομίζω πως δεν υπάρχει ιδιοδέστερη μορφή αντίληψης πολιτικής παρά να πάμε τα πράγματα παραπέρα, καλύτερα, βελτιώνοντάς τα και όχι να ακυρώνει ο ένας το λιγότερο ή μεγαλύτερο έργο που έκανε ο προηγούμενος. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι την κυρία Σιδηροπούλου και το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Αττικής, κυρία Ιωάννα Μπάκα, αγορήτρια
της πέμπτης ομάδος εργασίας με θέμα ελευθερία λόγου, πληροφόρηση, διαδίκτυο, Pinocchio.net. Την καλώ να έρθει στο Βήμα για την ομιλία της. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι υπουργοί και βουλευτές, αγαπητές και αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, ονομάζομαι Ιωάννα Μπάκα, είμαι μαθήτρια του πρώτου Γενικού Λυκείου Νέας Μάκρης και εκπροσωπώ την ομάδα Ε, Pinocchio.net. Το θέμα της ομάδας μας ήταν ελευθερία λόγου, πληροφόρηση και διαδίκτυο. Τα υποθέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι ομάδες εργασίας ήταν η δικτύωση των σχολείων, οι ψευδείς ειδήσεις, fake news, η προστασία της ιδιωτικότητας, το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στην ψηφιακή πληροφορία και η ψηφιακή διαβούλευση σε ζητήματα εκπαίδευσης. Ως προς τη δικτύωση των σχολείων, μας απασχόλησε το γεγονός ότι παρά τη ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών μέσων, τα σχολεία στην ελληνική επικρατεία δεν διαθέτουν διάβλους επικοινωνίας μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο, προτείνουμε τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των σχολικών μονάδων, κυρίως στις χώρες μας, αλλά και του εξωτερικού. Έτσι, διαμορφώνεται ένα στέρεο πνεύμα συνεργατικότητας και αλληλογνωριμίας μεταξύ των μαθητών που βρίσκονται σε απόσταση. Ως προς το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων, καταλήξαμε στην εξής πρόταση. Την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ΕΣΟΥΡΟΥ στον χώρο του διαδικτύου. Η επέκταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη δημιουργία λογισμικού ανίχνευσης σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα fake news. Σκοπός του όλου εγχειρήματος θα είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και η τήρηση της ψηφιακής δημοσιογραφικής δεντολογίας. Θέσαμε το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας, επειδή πιστεύουμε ότι ο χώρος του διαδικτύου έχει μετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτης αγοράς, όπου οι ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να εξαπλωθούν, παραβιάζουν στοιχειώδη προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Προτείναμε προς αυτή την κατεύθυνση τη συνεργασία της πολιτείας με διεθνείς οργανισμούς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Συζητήσαμε το τέταρτο ζήτημα σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία. Επειδή θεωρούμε ότι δεν παρέχονται σήμερα σε όλους τους νέους οι δυνατότητες ώστε να συμμετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Γι' αυτό προτείναμε την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές. Παράλληλα, εισηγούμαστε τη συστηματική καλλιέργεια ψηφιακής κουλτούρας και παιδείας στους μαθητές. Η πρότασή μας, στο πέμπτο ζήτημα, ψηφιακή διαβούλευση σε ζητήματα εκπαίδευσης, υποκινήθηκε από το γεγονός ότι για τις αλλαγές στην εκπαίδευση δεν λαμβάνεται υπόψη γνώμη των μαθητών. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, εισηγούμαστε τη δημιουργία φόρουμ δημόσιας διαβούλευσης, το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και θα έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτό οι μαθητές. Στο φόρουμ, οι μαθητές θα μπορούν να εκφέρουν γνώμη, ακόμη και να ψηφίζουν για αποφάσεις που πρόκειται να λάβει η πολιτεία σχετικά με την εκπαίδευση. Σας καταθέτουμε λοιπόν τις προηγούμενες προτάσεις με την προσδοκία ότι θα εισακουστούν από τους υπεύθυνους φορείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Μπάκα που εκπροσωπεί την Αττική στη Βουλή των Εφήβων. Είχατε ένα πολύ επίμαχο και πρωτοποριακό θέμα, τις ψευδείς ειδήσεις και την αντιμετώπιση τους. Βέβαια, είναι επίμαχο λόγω της έκτασης που έχει πάρει η τεχνολογία στο θέμα αυτό. Στην πραγματικότητα, ένα θέμα που βασανίζει αιώνες τον άνθρωπο και όπως θα μας έλεγε ο κύριος Πολύδωρας, ο οποίος είναι λάτρης και γνώστης της αρχαίας Ελλάδος και τότε υπήρχαν αυτά, γι' αυτό και υπάρχει μία προτροπή στα αρχαία ελληνικά «Νάφε και μέμνασο απιστάν», δηλαδή να είσαι νυφάλιος και να θυμάσαι να είσαι δύσπιστος. Αυτή η προτροπή του επίχαρμου σημαίνει ότι και τότε υπήρχαν fake news, τα οποία τα αντιμετώπιζε ο άνθρωπος όχι με ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά με την ατομική
ευθύνη της νυφαλιότητας και της δυσπιστίας. Όχι της δυσπιστίας που σε κάνει να είσαι απόμακρος προς όλους, αλλά της υγιούς δυσπιστίας που σε βάζει να κοσκινίζεις με τη λογική σου ό,τι ακούς και σου φαίνεται κάπως τερατώδες ή κάπως που πρέπει να το ελέγξεις. Και μην ξεχνάτε τις κατηγορίες που απέφθηναν κατά του Σοκράτη, ο οποίος καταδικάστηκε και ενώ πίστευε ότι ήταν αθώος, προτίμησε να υποστεί την ποινή του θανάτου παρά να δραπετεύσει και να ακυρώσει την ισχύ του νόμου της πολιτείας του. Ο Σοκράτης καταδικάστηκε με fake news, αλλά δυστυχώς ήταν όπως ελέγχθη πολύ ισχυρή η δύναμή τους. Γι' αυτό και σήμερα λέει κάποιος ότι αν αυτό συνεχιστεί, παιδιά, θα καταντήσουμε να θυμόμαστε πράγματα που δεν συνέβησαν. Επειδή λοιπόν αυτό το κατάντημα δεν πρέπει να συμβεί, κρατάμε τις ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Εμείς έχουμε μία επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα για τη δραστική εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος για την ανίχνευση των ψευδών ειδήσεων, αλλά μην ξεχνάμε και τον επίχαρμο. Μην ξεχνάμε την ατομική ευθύνη, τη γοητεία της ατομικής ευθύνης. Ας πάμε τώρα, αφού ευχαριστήσουμε και πάλι την κυρία Μπάκα, ας πάμε στον έφηβο βουλευτή Β' Αθηνών, κύριο Πέτρο Αποστολάκη. Αγορητή της έκτης και τελευταίας ομάδος εργασίας με θέμα διαπροσωπικές σχέσεις, σχολική καθημερινότητα. Όταν πηγαίνουμε μαζί σχολείο. Τον καλώ λοιπόν να έρθει στο βήμα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρία Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, και αγαπητές και αγαπητοί έφηβοι βουλευτές. Ονομάζομαι Αποστολάκης Πέτρος, είμαι από το 3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα και εκπροσωπώ την ομάδα με θέμα διαπροσωπικές σχέσεις και σχολική καθημερινότητα. Από τις πρώτες μας συναντήσεις και συζητήσεις τέθηκε το θέμα της σχολικής πραγματικότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται όχι μόνο από τους καθηγητές, αλλά και από εμάς τους μαθητές. Βαθμοθυρία. Ανταγωνισμός. Έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας. Αδιαφορία. Είναι οι πρώτες λέξεις που μας ήρθαν στο μυαλό όταν προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πώς είναι το σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Και πράγματι, υπάρχουν στιγμές που σε αυτό το σύγχρονο ελληνικό σχολείο μαθητές και καθηγητές μοιάζουν να είναι αντίπαλοι. Ανήσυχοι έφηβοι συγκρούονται με φυσικασμένους ενήλικες που διεκδικούν την απόλυτη γνώση. Η επικοινωνία χάνεται και το σχολείο αυτόματα μετατρέπεται σε ένα πεδίο μόνιμης αντιπαράθεσης. Γίνεται απρόσωπο, εχθρικό, αφιλόξενο. Αυτή η διαπίστωση μας οδήγησε στη σκέψη ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που δεν θα κατασκευάζει, αλλά θα διαμορφώνει ανθρώπους. Μετά από πολλή ώρες συζητήσεις και γόνιμες διαφωνίες, καταλήξαμε στις ακόλουθες προτάσεις. Οι καθηγητές οφείλουν να διδάσκουν, χωρίς να αποκλίνουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Η διδακτέα ύλη είναι κοινή για όλους, επομένως η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να γίνεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνονται και να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι ώστε να διδάσκουν με έναν πιο πρωτότυπο για τους μαθητές τρόπο, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο θέματα μαθησιακής επάρκειας, αλλά και συμπεριφοράς. Η περιγραφική αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει μέσο κινητοποίησης για τη βελτίωση της απόδοσης σε επίπεδο μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένας βαθμός δεν μπορεί να ορίζει την ποιότητα και το ήθος των μαθητών, να καθορίζει στάσεις και συμπεριφορές. Για την καλύτερη βέβαια λειτουργία του σχολείου, αλλά και την αρμονική συνύπαρξη μαθητών και καθηγητών, πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες οι μαθητές και οι καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να εκφράσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, αλλά και να συμμετάσχουν σε δράσεις που ενισχύουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Σκόπιμη τέλος κρίνεται η συγκρότηση ομάδων ή ομίλων θεάτρου, κινηματογράφου, φωτογραφίας, που θα δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των σχολικών μονάδων και θα λειτουργούν ως συνδετική κρίκη του σχολείου και της κοινότητας. Για να κάνουμε τα δικά μας βήματα δημοκρατίας, χρειαζόμαστε ένα σχολείο που θα μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε, να ονειρευόμαστε, να αναζητούμε, να διεκδικούμε, να δημιουργούμε.
Είναι δικαίωμά μας, αλλά και ταυτόχρονα υποχρέωσή μας, να φτιάξουμε ένα σχολείο όπου θα χωράει ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να συγχαρώ ειλικρινώς τον κύριο Αποστολάκη, το κάνατε κι εσείς προηγουμένως, όχι μόνο για τη λακωνικότητά του και την περιεκτικότητα της ομιλίας του, αλλά και για το περιεχόμενο που προφανώς το έχει ζυμώσει με τους συναδέλφους του, γιατί αφορά ένα εξαιρετικά delicato θέμα που έχει σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σχολική καθημερινότητα, που μη κρυβόμαστε, δεν είναι ένας αγγελικά πλασμένος κόσμος, που πρέπει να αγωνιστείτε και να αγωνιστούμε για να βελτιωθεί. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι, οι οποίοι καλό είναι να καταρρύπτονται και να βλέπουμε τα πράγματα κατάματα. Μου έχει πει κάποιος ότι εδώ στην Ελλάδα όλοι λένε εμπρός, όλοι μαζί. Όταν όμως λέει κάποιος όλοι μαζί, εννοεί κατά βάθος όλοι μαζί μου. Απλώς το μου δεν το λέει δυνατά. Άρα έχουμε μια δυσκολία να συνεργαστούμε, να συμπορευθούμε, να συνεννοηθούμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε από χωριά. Εγώ είμαι από ένα χωριό των Ιωαννίνων. Στα χωριά μας βλέπουμε σπίτια ρημαγμένα και παρατημένα, τα οποία τα έχει φάει ο χρόνος και η αφροντισιά. Ο βασικός λόγος που αυτά τα σπίτια είναι παρατημένα, και δεν εννοώ τώρα με την οικονομική κρίση και πριν, δεν είναι η αδιαφορία, ούτε το οικονομικό πρόβλημα, γιατί σας είπα αυτό υπήρχε και παλιά. Ο βασικός λόγος είναι ότι το 80 με 90% αυτών των σπιτιών που είναι αφημένα στη μοίρα τους και καταραίουν, ορισμένα δε είναι και αρχιτεκτονήματα σπουδαία, είναι η ασυνεννοησία των κληρονόμων. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι πολλοί ιδιοκτήτες. Η έλλειψη συνεννόησης, λοιπόν, δημιουργεί και προβλήματα περιουσιακά στον κόσμο και η πηγή του να εκπαιδευτούμε στη συνεννόηση και στη συνεργασία και στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι το κείμενο που μόλις ο κύριος Αποστολάκης μας διάβασε, λέγοντας και το μεγάλο μυστικό της αρμονίας σε αντίθεση με την ένταση και την αντιπαλότητα. Δεν είναι εύκολο στοίχημα, αν ήταν εύκολο θα το είχαμε πετύχει, ούτε μπορεί ιδεοδός αυτό σύντομα να επιτευχθεί, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε, να πλησιάσουμε και η δικιά σας γενιά, εύχομαι, στα χωριά μας, τα μισά τουλάχιστον από τα παρατημένα σπίτια, να συνεννοηθεί και να τα χτίσει. Φτάσαμε λοιπόν, νέες και νέοι έφηβοι βουλευτές, με τον κύριο Πέτρο Αποστολάκη, που ήταν ο τελευταίος αγορητής, στο τέλος της συζήτησης. Ολοκληρώθηκε δηλαδή από την πλευρά σας η συζήτηση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 6 προεκτάσεις αυτής της συζήτησης. Πριν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα την ανοχή σας για να δώσω το λόγο στην Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, δεδομένου ότι είστε σε σχολική φάση. Οι περισσότερες προτάσεις σας αφορούν κυρίως το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη επομίζεται σήμερα όχι μόνο το ρόλο της Υφυπουργού Παιδείας, αλλά και της εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυρία Ζαχαράκη, έχετε το λόγο για λίγα λεπτά. Και αν προσέξατε, τα παιδιά τήρησαν το χρόνο. Το πρόσεξα, Πρόεδρε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το ζήλεψα κιόλας, γιατί ήταν μόλις πριν από ένα μήνα περίπου που στάθηκα εδώ για πρώτη φορά και υπερεύει κατά 4 λεπτά το χρόνο. Οπότε, παιδιά, συγχαρητήρια για το ευσύνοπτο. Όχι μόνο όμως το ευσύνοπτο, αλλά και τόσο ενδιαφέρον κομμάτι των εισηγήσεών σας. Μέσα σε 3, 4 ή 5 λεπτά, τα παιδιά τα οποία παρακολούθησα, ζητώ συγγνώμη στην πρώτη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η μέρα είναι πολύ δύσκολη για το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πολύ δύσκολη γιατί
Οι αναπληρωτές καθηγητές, αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τα σχολεία σας τόσα χρόνια, τοποθετούνται αρκετές κάποιες μέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, άρα έπρεπε να ήμασταν εκεί να υπογράφουμε για να ξέρουν οι συνάδελφοι που πηγαίνουν. Κάποια χρόνια πριν, στεκόμουν ψηλά στα θεωρία ως συνοδός καθηγήτρια, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών, στην προηγούμενη ζωή, όπως λέμε, και συνόδευα μια αντίστοιχη ομάδα από δημόσιο λύκειο, εδώ στην πρώτη επαφή, στην πρώτη επίσκεψη στην Ελληνική Βουλή. Και η αλήθεια είναι ότι τότε είχαμε ασχοληθεί ενδελεχώς, με πάρα πολλή έρευνα και πολύ μεγάλη ζέση, με το θέμα του περιβάλλοντος. Μου άρεσε λοιπόν πάρα πολύ που άκουσα μία από τις εισηγήσεις, κράτησα πολλές σημειώσεις. Σας διαβεβαιώ ότι η υπουργός μας, η κυρία Κεραμέως, θα δεχτεί αύριο ένα αναλυτικό ενημερωτικό με όλες τις προτάσεις τις οποίες παρουσιάσατε. Χάρηκα λοιπόν πάρα πολύ με το ζήτημα το οποίο θέσατε, το ζήτημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ξέρω καλά ότι πολλά από τα σχολεία σας έχουν ήδη γίνει δέκτες πολλών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ξέρω ότι και εσείς οι ίδιοι μπορεί να έχετε πάρει μέρος σε μερικές από τις εκδρομές με περιβαλλοντικά προγράμματα. Να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το κομμάτι να είμαστε πάρα πολύ δραστηριοί. Και πρέπει να σας δώσω και ένα νέο, αφού είμαι εδώ σήμερα. Πρόεδρε, θα ήθελα ίσως και την προσοχή σας σε αυτό. Την επόμενη σχολική χρονιά έχουμε ήδη ξεκινήσει τις επαφές, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε, δεν θα ακούσετε πάρα πολλά θα σήμερα, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε την εισαγωγή μιας ενότητας, μιας ωριαίας ενότητας, η οποία θα έχει καινοτόμες θεματικές ενότητες. Μία εξ αυτών είναι προφανώς και η έμφαση στο θέμα του περιβάλλοντος. Μια άλλη, η έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες. Είναι εδώ ο Υφυπουργός, ο κ. Ζαρυφόπουλος, με τον οποίο είμαστε σε συνεχή επαφή, για να μπορέσουν οι συμμαθητές σας, τα μικρότερα παιδιά σε ηλικία, να μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα στο κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων. Μιλήσατε όμως και για πολύ σημαντικά θέματα. Άκουσα την κυρία Κυμπουροπούλου, κάνω λάθος κύριε Πρόεδρε, τη δεύτερη ομιλήτρια, μίλησε για την ενσωμάτωση των ήπιων δυσκολιών, των μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να μπορούν να διδάσκονται οι θεματικές ενότητες και να αφορούν πολύ περισσότερο κόσμο. Μιλήσατε αμέσως μετά για το θέμα της αλληλεγγύης, μιλήσατε μέσα σε αυτή την ενότητα για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, πόσο σημαντικό θέμα, πόσα χρόνια εδώ υπάρχουν πεπειραμένοι πολιτικοί που είμαι σίγουρη ότι το έχουν ακούσει αυτό πάρα πολύ καιρό. Θα σας δώσω ακόμα ένα νέο, ότι μια από τις πρωτοβουλίες είναι σε συνδυασμό μαζί με τους Δήμους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα σχολεία, να μιλήσουμε για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων. Για τη μείωση της σπατάλης, το βλέπετε πάρα πολύ καλά, είτε πρόκειται για το φως που αφήνουμε ανοιχτό, είτε πρόκειται για όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κερδίσουμε στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδος. Μιλήσατε για τη δεντροφύτευση, αλλά βάλετε ένα σημαντικό επίθετο, τις βιωματικές δράσεις. Νομίζω ότι έχετε πλέον κουραστεί, μετά από τόσα χρόνια που μπορεί να μαθαίνετε μόνο μέσα από ένα βιβλίο, μόνο από ένα δάσκαλο ο οποίος στεκόταν απέναντί σας και απλά να ακούτε, να γράφετε, να αλληλεπιδράτε. Νομίζω θέλετε περισσότερο το κομμάτι αυτό του βιωματικού χαρακτήρα πολλών θεματικών ενωτήτων. Από τη κυρία Σιδηροπούλου μίλησε για την τέχνη. Τελειώνω, Πρόεδρε. Μίλησε για την τέχνη. Και ναι, η ιδέα του καλλιτεχνικού προτύπου, η αλήθεια είναι ότι δεν την είχαμε. Είναι μια από τις ιδέες τις οποίες θα πάρω μαζί στο βαλιτσάκι, το βαλιτσάκι με τις ιδέες τις οποίες παίρνω πίσω για το Υπουργείο. Είχα γράψει τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα σας μιλούσα για τα δικαιώματα, θα σας μιλούσα για μια μάχη η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να δίνεται, θα σας μιλούσα και για την μάχη η οποία δεν έχει κερδιθεί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ατιμωρησία, οι ένοπλες συγκρούσεις, τα πολιταρχικά καθεστώτα δεν έχουν ετηθεί. Ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, η μυσαλλοδοξία είναι μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εποχή μας. Σε πάρα πολλές χώρες η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Ανεξαρτώτως φύλου, καταγωγής, φυλής, η κοινωνική ευημερία εξαρτάται από το σεβασμό όλων των δικαιωμάτων. Αυτό θα σας έλεγα, παιδιά. Αλλά τελικά οι εισηγήσεις σας, οι ωραίες σας ιδέες, ήταν αυτό που με ενέπνευσε να ξεφύγω από το κείμενο. Να σας συγχαρώ για την παρουσία σας απόψε εδώ και πραγματικά σας εύχομαι όλα αυτά που ονειρεύεστε και μας κάνουν σήμερα να ελπίζουμε και να οραματιζόμαστε, να τα δείτε να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Και θα ήθελα τώρα να σας λύσω την απορία, αν τα καταφέρω, τι σχέση έχει αυτό το γράμμα που άφησα μπροστά στον καθένα, που έχει και για λόγους οικονομίας χαρτιού, μπρος-πίσω. Η μία φωτογραφία είναι ένας κούρος, ένας έφηβος δηλαδή, που βρέθηκε στη Βιωτία το 520 π.Χ. Και βρίσκεται αυτό το ωραίο άγαλμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, εκεί που πήγατε δηλαδή. Και στην άλλη μεριά της σελίδας είναι ένα πανέμορφο άγαλμα που βρίσκεται στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Είναι ο Πες του Κρητίου, ο έφηβος του Κρητίου, το παιδί του Κρητίου. Κρητίος είναι ο γλύπτης που το έφτιαξε. Ο κούρος δεν έχει γνωστό κατασκευαστή. Έχουμε λοιπόν δύο έργα τέχνης, τα οποία απέχουν μεταξύ τους μόλις 40 χρόνια. Ο κούρος φτιάχτηκε, υπολογίζεται, το 520 και ο Πες του Κρητίου φτιάχτηκε το 480. Και τι σχέση έχει αυτό με το πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων που καλλιεργεί τη συμμετοχή, αυτό που τώρα μόλις κάνατε, άρα την ευθύνη, άρα την προεργασία για να αναλάβετε ως πολίτες εις των ιδεών την πόλη, που λέει και ο ποιητής, αύριο τις δικές μας θέσεις και ακόμη σπουδαιότερες. Προσέξτε, τα λίγα χρόνια που χωρίζουν αυτά τα δύο έργα, τα μόλις 40 χρόνια, σε πυκνότητα γεγονότων και αλλαγής στην τέχνη την αρχαία, ξεπερνούν τον αιώνα και όχι τα 40 μόλις χρόνια. Διότι από τον κούρο, τον κάπως ακίνητο, με γεωμετρικά χαρακτηριστικά, με ένα ευδιάκριτο, εντονότατο χαμόγελο, συγκρίνεται τα χαμόγελά τους. Το χαμόγελο του κούρου που είναι εμφανές και το απολύτως διακριτικό, σεμνό, σχεδόν αδιόρατο χαμόγελο του παιδιού του Κρητίου. Με την πλαστικότητα της κίνησης το παιδί του Κρητίου, σε αντίθεση με τον ατρεμή, αταλάντευτο, που δεν τρέμει. Να λοιπόν, γιατί είναι ωραία η γλώσσα μας, τον ατρεμή χαρακτήρα του κούρου. Οι κούροι, οι αρχαϊκοί παιδιά, είχαν μία ακινησία στην αποτύπωση. Ενώ η μετέπειτα τέχνη, η κλασική, της ακμής, είχαν πλαστικότητα, είχαν στρογγυλάδα, δεν είχαν γωνίες, ήταν πιο κοντά στο ανθρώπινο σώμα. Γιατί λοιπόν ο Πες του Κρητίου έχει συγκρατημένο αδιόρατο χαμόγελο, ενώ ο κούρος και όλη η αρχαϊκή τέχνη έχει χαρακτηριστικό το έντονο, όπως λέγεται από τους αρχαιολόγους, αρχαϊκό μηδίαμα. Θα σας διαβάσω ένα άρθρο που μου είχε κάνει εντύπωση και το έχω κρατήσει από το 1993. Το έγραψε η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης και Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Το έγραψε στο Βήμα, Κυριακή 17 Ιανουαρίου του 1993. Προσέξτε. Ο Πες του Κρητίου, η μία όψη του χαρτιού που σας έδωσα, ο φεγκοβόλος πρεσβευτής του ελληνικού θαύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την εποχή εκείνη είχε σταλεί στην Αμερική αυτό το άγαλμα, αισθητοποιεί με τρόπο συμβολικό μία επανάσταση στην ιστορία του πολιτισμού που δεν έχει προηγούμενο. Ο ωραίος έφηβος διεκδικεί ένα παγκόσμιο πρωτείο. Μας δίνει την παραδειγματική εικόνα του πρώτου ελεύθερου πολίτη της νεαρής αθηναϊκής δημοκρατίας. Η συνείδηση της ευθύνης για τον ρόλο που τον αναμένει σε λίγους μήνες ή σε ένα χρόνο. Στην αγορά, στην εκκλησία του Δήμου, στο βουλευτήριο
για τον ρόλο που τον αναμένει, κύριε Υφυπουργέ Άμυνας, όσο πλήτη. Γιατί οι πολίτες ήταν και οπλίτες στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αυτή η συνείδηση της ευθύνης είναι ένας σοβαρός λόγος που ερμηνεύει τη σοβαρότητά του. Το σεμνό και διακριτικό χαμόγελό του που διαδέχεται το ακτινοβόλο γέλασμα του κούρου είναι γιατί αναλογίζεται την ευθύνη που τον περιμένει αναλαμβάνοντας ως πολίτης το μέλλον της πατρίδος του στα χέρια του. Φυσικά, οι ερμηνείες δεν είναι μονοσήμαντες. Δεν ξέρουμε κατά βάση γιατί ο Κριτίος έκανε αυτό το χαμόγελο. Αλλά επειδή μιλήσαμε για δικαιώματα και υποχρεώσεις, επειδή μιλήσαμε για συμμετοχή, επειδή η Βουλή των Εφήβων προετοιμάζει μέσα από αυτή την 24ετή διαδικασία παιδιά που ξεχωρίζουν και θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Αυτό που σας αναμένει αύριο, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μου αυτή τη γοητευτική ερμηνεία που έγραψε η κυρία Λαμπράκη, ότι ο λόγος που αυτό το χαμόγελο είναι συγκρατημένο είναι γιατί αντικρίζει αυτός ο έφηβος τη γοητεία της ευθύνης. Τη μεγαλύτερη γοητεία που ένας πολίτης σε μια δημοκρατία μπορεί να απολαύσει. Και να καταλάβετε, και κλείνω εδώ γιατί μιλήσατε και για την τέχνη, να καταλάβετε ότι η τέχνη έχει σχέση με την πολιτική. Άλλαξε η πολιτική στην Αθήνα της ακμής από την πολιτική στην αρχαϊκή Ελλάδα. Στην Αθήνα της ακμής, τότε δηλαδή που στον Παρθενώνα και στα άλλα γλυπτά, όπως έγραψε ο σπουδαίος συγγραφέας Καραγάτσης, ο άνθρωπος έδωσε στο μάρμαρο την πιο πιστή απόδοση της ομορφιάς της ψυχής του. Η Ακρόπολης συμβολίζει την πιο πιστή απόδοση που θα μπορούσε να δώσει ο άνθρωπος στην ομορφιά της ψυχής του. Τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή, η επανάσταση που έγινε και άλλαξε και την τέχνη και την πήγε από την ακινησία του κούρου στην πλαστικότητα του παιδός του Κριτίου, ήταν η νεογέννητη Αθηναϊκή Δημοκρατία, του πρώτου πολιτεύματος που δίνει δικαίωμα εισηγορίας και συμμετοχής σε όλους τους τότε ελεύθερους πολίτες. Αυτή η επαναστατική αλλαγή, παιδιά, οικοδομήθηκε πάνω σε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Στα μυδικά, στη νίκη δηλαδή των Ελλήνων έναντι των Περσών και στο ταρακούνημα που ένιωσαν από την απειλή της δουλείας, το οποίο ταρακούνημα από την απειλή της δουλείας και την αποτροπή αυτής της απειλής τους οδήγησε σε αυτά τα 40-50 χρόνια της ακμής που έδωσαν όλη αυτή την ανεπανάληπτη συμβολή στη δημοκρατία, στην τέχνη και στον πολιτισμό. Σας καλώ λοιπόν, πριν κηρύξω τη λήξη της συνεδριάσεως, να απολαύσετε την προετοιμασία των μελλοντικών σας αναμνήσεων. Αυτό που ζείτε τώρα είναι μια πραγματικότητα. Μετά από χρόνια θα είναι μια ανάμνηση. Και να ξέρετε ότι ο μόνος παράδεισος από τον οποίο δεν μπορεί ποτέ κανείς να σας διώξει είναι η αναμνήση σας. Αυτό που ζείτε σήμερα μπορεί να σας δημιουργεί ένα τρακ, ένα άγχος, μια υπερηφάνεια, μια αίσθηση ότι βοηθάτε και μας
να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Αλλά να ξέρετε, αύριο που θα είστε στη δική μας θέση, στη δική μας ηλικία, σε μια καλύτερη εύχομαι Ελλάδα, να ξέρετε ότι θα θυμάστε ότι με τη συμβολή της Βουλής των Ελλήνων έχετε αποθηκεύσει μέσα στην ψυχή σας και μέσα στο μυαλό σας πολύ γόνιμες και πολύ χρήσιμες αναμνήσεις και οι ομιλίες που μόλις ακούσαμε. Να επαναλάβω τους ομιλητές και να τους ξανασυγχαρούμε. Οι ομιλίες του Κοτρότσιου Θωμά, της Ερμιώνης Κυμπουροπούλου, του Ντεγκούδη Πασχάλη, της Σιδηροπούλου Ευθυμίας, της Μπάκα Ιωάννας και του Αποστολάκη Πέτρου, θα είναι οι ιδανικές φωνές που θα σας ακολουθούν από την πρώτη ποίηση της ζωής σας, όπως λέει ο ποιητής, ιδανικές φωνές και αγαπημένες, που έρχονται στο μυαλό μας από την πρώτη ποίηση της ζωής μας, σαν μουσική, τη νύχτα μακρινή που σβήνει. Αλλά επειδή ακριβώς αυτά που λέτε τα πιστεύετε, δεν θα είναι ούτε μακρινή, ούτε θα σβήσει αυτή η μουσική που σήμερα ακούστηκε από σας στη Βουλή των Εφήβων. Και πάλι συγχαρητήρια. Η συζήτηση με θέματα ανθρώπινα δικαιώματα περατώθηκε. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως. Εξουσιοδοτείτε το Σώμα, το Προεδρείο. Ναι. Η εξουσιοδότηση παρεσχέθη. Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, εδώ φτάσαμε στο τέρμα των διαβουλεύσεων, έχοντας διαπραγματευτεί θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αλλά και τρέχουσας επιχαιρότητος. Επιστρέφοντας στους τόπους σας, θέλουμε να μεταφέρετε στους συμμαθητές σας το χαιρετισμό μας, την αγάπη μας, αλλά και τη φροντίδα μας για την προκοπή της ελληνικής νεολαίας, αλλά και της νεολαίας του ελληνισμού της Διασποράς. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής των Εφήβων, κυρία Δήμετρα Μακρινιώτη. Και τα μέλη της Επιτροπής, Ακριβή Γεωργούση, Ιωάννα 13, Θεόνη Κουφονικολάκου, Λάμπρο Πόλκα, Νάνση Ταλούμη, Βασίλειο Τσάφο και Πέτρο Χαραβιτσίδη. Τη Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος, κυρία Νίκη Μαρονίτη, και τα στελέχη του Ιδρύματος. Να ευχαριστήσουμε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που συνέβαλαν στο συντονισμό και την ομαλή διεξαγωγή της Συνόδου. Όλες τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, ακόμη και την Υπηρεσία Ασφάλειας του Κοινοβουλίου που διακριτικά σας είχε στο μυαλό της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας, τους συναδέλφους βουλευτές, κυρίους Κρήτονα Αρσένη, Δημήτρη Βαγενά, Νάντια Γιανακοπούλου, Αναστασία Γκαρά και Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που μετήχαν στις εργασίες σας. Και να ευχαριστήσουμε τέλος το Μουσικό Σχολείο της Αθήνας για τη φιλοξενία μέρους των δράσεων του προγράμματος και τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής για την εφαρμογή των βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είμαι βέβαιος ότι οι καινοτομίες που ξεκινήσαμε θα συνεχιστούν και θα προστεθούν και άλλες στο μέλλον. Και προφανώς να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους γονείς σας, τους διευθυντές των σχολείων,
καθώς και τους καθηγητές συνδέσμους που σας βοήθησαν και σας ενθάρρυναν να συμμετέχετε. Και τέλος, να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία τους διευθυντές και προϊσταμένους των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.